Τάσο, έρχεσαι σε μια ομάδα που έχει πρωταγωνιστικούς στόχους. Αυτοί οι στόχοι δεν σε φόβησαν ποτέ στην καριέρα σου μέχρι τώρα. Τι περιμένεις από την Καβάλα και την παρουσία σου εδώ πέρα τη φετινή περίοδο? Καταρχήν να ευχηθώ σε όλους υγεία για την καινούργια χρονιά που έρχεται. Τώρα όσο για τους στόχους της ομάδας, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα ότι η ομάδα είναι χτισμένη για να πρωταγωνιστεί. Παιχνίδι με παιχνίδι ξεχωριστά θα κοιτάμε. Θα προσπαθήσουμε όλη τη χρονιά να είμαστε υγιείς, γιατί η Α2 πρόκειται για ένα κλειστό πρωτάθλημα στο οποίο δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να ενισχύσεις την ομάδα σου, οπότε το υλικό που έχεις στα χέρια σου πρέπει να το διαχειρίζεσαι πάρα πολύ καλά. Και από εκεί και πέρα το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα κάνουμε τα πάντα ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Η ομάδα πρέπει να πλασαριστεί στις 2, 3, 4 πρώτες θέσεις. Κάτι άλλο που υπάρχει? Ο προπονητής σου ήδη ξεχώρισε 6 ομάδες από το φετινό πρωτάθλημα που τις θεωρεί ότι θα διεκδικήσουν το κάτι παραπάνω. Τι κάνει μια ομάδα να είναι πραγματικά σε σχέση με τις υπόλοιπες πιο κοντά στο να πετύχει αυτό που θέλει, την άνοδο δηλαδή. Μεταξύ των 6, ας πούμε, τι θα παίξει ρόλο για να ξεχωρίσουν οι δύο καλύτερα? Σίγουρα παίζει ρόλο ο σχεδιασμός το καλοκαίρι, το υλικό της ομάδας το οποίο θα έρθει στην ομάδα για να την ενισχύσει για τη σεζόν, για την αγωνιστική περίοδο. Παίζει ρόλο η οργάνωση. Η Καβάλα πρόκειται για μια πολύ οργανωμένη ομάδα. Εγώ θα το δω φέτος, δεν το ξέρω, από ό,τι ακούω όμως. Από εκεί και πέρα είναι καθαρά θέμα προπονητικό, είναι θέμα ποιότητα παικτών, που θεωρώ ότι αυτό κάνει όλους μας να ξεχωρίζουν 4, 5, 6 ομάδες. Καθένας έχει την άποψή του. Παγωρή, ποιος χρήζεις? Με βάση όσα έχουν γίνει στο μεταγραφικό παζάρι. Κοιτάξτε, φαβορί, δεν θα ήθελα να χρήσω κανέναν, γιατί η Α2 είναι μια δύσκολη κατηγορία, η οποία κρύβει πολλές παγίδες. Όλες οι ομάδες στις έδρες τους προσπαθούν να κερδίζουν κάθε παιχνίδι, είτε παίζουν με την καλύτερη ομάδα στα χαρτιά, είτε τη χειρότερη. Οπότε, φαβορί για μένα δεν υπάρχει πουθενά. Πρέπει να το αποδεικνύεις κάθε Σάββατο ότι είσαι φαβορί. Έχεις 5 ανόδους μέχρι τώρα, έτσι? Έτοιμος για την έκτη? Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Φέτος και τους αγωνιστές κοντά στην γενέτειρά σου, δεν ξέρω αν γενέτειρά σου γράμμα, παρακολουθείς καθόλου την πορεία ό,τι αν θες να κάποια στιγμή να παίξεις πάλι στην Α1? Εντάξει, κάθε αθλητής στην καριέρα του θέλει να παίζει όσο το δυνατόν γίνεται στο υψηλότερο επίπεδο. Από εκεί και πέρα για τον Καόδε δεν χρειάζεται, πιστεύω, συστάσεις. Ο Καόδε είναι μία από τις πιο πετυχημένες ομάδες βάσει πορείας τα τελευταία χρόνια. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι και φέτος στις ομάδες τις οποίες πραγματικά κάνουν πολύ, πολύ μεγάλες πορείες. Καλή χρονιά και στον Καόδε. Καλή χρονιά και στην ομάδα της Καβάλας. Υγεία σε όλους. Ευχαριστούμε. Και βλέπουμε. Ευχαριστούμε.